Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην press conference στο αγώνα Παναξιακού ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική. 3-2 κέρδισε ο Παναξιακός. Η ΑΕΚ συνεχίζει ένα απίστευτο σερί με 5 παιχνίδια συν το ευρωπαϊκό 6, όπου το σκόρ είναι 3-2. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κόβαση, προπονητή του Παναξιακού, την κυρία Διώτη Ξένου Παναγιώτα. Θα σε βάλουμε και το ξένο γιατί το έχουν ξεχάσει όλοι. Λοιπόν, και ο κύριο Ρουμελιώτη, εκ μέρους ΣΑΚ, και την κυρία Κωνσταντινίδη, η οποία επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά στην Νάτσο. Λοιπόν, θέλουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Κόβαση σχετικά με το παιχνίδι. Mr. Kovacic, we need a comment about the game. First, let me tell you in the last. I'm very happy that our team win. Before the game, all knows that I very respect team AEK, and I know that this team have very, very good player. And today, all of our fans, the look, it's not only the I say and spoke for this every day. The want the work, big motivation in our team. No. I know the AEK is very good team, and today our team is very happy. It's very happy the win and to take 2 points. And I'm for me super is this 2 points and have rhythm in championship again. The win and very good before Aris. It's very important this game and these 2 points. Thank you. Ξεκινάμε από ανάποδα. Είναι πολύ ευτυχισμένος για την νίκη, πολύ ικανοποιημένος για την νίκη. Πριν από το παιχνίδι είχε πει ότι σέβεται την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλές παίχτριες και όλοι οι φίλαθλοι μιλάνε για το κίνητρο που έχει αυτή η ομάδα. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έδειξε μες στο γήπεδο. Κερδίσαμε εμείς, πήραμε τους 2 πόντους, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Μπαίνει σε ένα ρυθμό πρωταθλήματος, ειδικά πριν από το παιχνίδι με τον Άρη. Οπότε μένει στο γεγονός ότι πήραμε τους 2 πόντους από το παιχνίδι. Κύριε Ρουμελιώτη, πριν από το παιχνίδι έχετε προβλήματα. Δυστυχώς, πριν από το παιχνίδι χάσατε ή υπήρχε τραυματισμός της Ιβάνοβα. Πόσο σας άλλαξε τα σχέδια πριν από το παιχνίδι και όταν φτάσατε στο tie break προηγηθήκατε 2 πόντους νομίζω λίγο πριν το τέλος, πόσο κοντά νιώσατε ότι παίρνετε το δίποντο. Πολλά. Σίγουρα έχουμε μάθει να απαντήσουμε στα προβλήματά μας. Υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο τη Ιβάνοβα στο σημερινό παιχνίδι που κατά τη διάρκεια του ζεστάματος είχε μια ατυχία, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο επηρέασε τόσο πολύ την ομάδα. Σίγουρα όταν φτάνεις στο tie break, και έχουμε φτάσει πολλές φορές, διεκδικείς τη νίκη, χρειάζεται να είσαι πιο συγκεντρωμένος, να είσαι πιθανότητα και λίγο πιο τυχερός, να κερδίσεις κάποιες μπάλες για να πάρεις και τους 2 πόντους. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στο tie break φέτος, συνεχόμενες φορές, άλλες φορές έχουμε κερδίσει, άλλες φορές έχουμε χάσει. Σίγουρα είναι το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που παλεύουμε και βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σετ, αλλά φεύγουμε με την πικρία της ήττας. Οφείλουμε να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, η ομάδα έχει δυνατότητες, δείχνει ότι υπάρχουν σημεία στα οποία παίζει πάρα πολύ καλά και παρόλα τα προβλήματα, εγώ παραμένω αισιόδοξος ότι η πορεία μπορεί να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Κυρία Διώτη, το πρώτο σετ ξεκίνησε πολύ άνευ, δηλαδή κέρδισε σχετικά εύκολα ο Παναξιακός. Τι έγινε συνέχεια και το παιχνίδι έγινε τέτοιο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ απαρτίζεται από καλές αθλήτριες, όπως είπε και ο coach. Μας πιέσανε, θεωρώ, σε κάποιες περιστροφές περισσότερο στην υποδοχή και εκεί χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και είχε αυτό ως αποτέλεσμα να χάσουμε και τα 2 σετ. Και όχι μόνο αφού δεν έβγαινε η υποδοχή, μετά κάναμε και λάθος επιλογές στις επιθετικές μας ενέργειες. Από εκεί πέρα, ευτυχώς βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα στο tie break και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Αυτό είναι σημαντικό και προχωράμε. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ για την πορεία της μέχρι τώρα.
Στην κυρία Κωνσταντινίδη, επιστρέφει στην ΑΕΚ, επιστρέφει στην ΑΕΞΟ, αισθάνεσαι καλά, που μας ξαναβρίσκεις θεωρητικά, έτσι δεν είναι. Έχει αυτό που είπα πριν και στον κύριο coach, έχετε 5 παιχνίδια στα οποία είστε tie break. Πόσο αυτό επηρεάζει την αθλητή? Βασικά, όντως, χαίρομαι και νιώθω οικία οπότε είμαι εδώ. Επειδή η συνεργασία μου με όλους τους ανθρώπους εδώ ήταν πολύ καλή. Και νιώθω πάντα πολύ καλά. Ο κόσμος, μ' αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο πάντα όταν έρχομαι και έρχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά να παίξω εδώ. Τώρα, τα παιχνίδια 3-2. Αυτό σημαίνει ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τόσα παιχνίδια 3-2, να έχουμε φτάσει λίγο σε ένα σημείο να είμαστε αρκετά κουρασμένες. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία πλέον. Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη με το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενη για την απόδοση κάποιων στιγμών μέσα στο παιχνίδι, αλλά είμαι προβληματισμένη γιατί δεν γίνεται κάθε φορά να φτάνουμε στην πηγή και να μην πίνουμε νερό. Πρέπει να βρεθεί ποιο είναι το πρόβλημα και για ποιο λόγο η ομάδα δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή. Ενώ πραγματικά προσπαθεί και μέσα στο γήπεδο δίνει το 100%. Πρέπει να βρούμε το πρόβλημα, να είμαστε πιο συγκεντρωμένες και να προσέχουμε λίγο τα λάθη μας, νομίζω. Μία ερώτηση και στους δύο προπονητές, λόγω του ότι έχετε ευρωπαϊκά παιχνίδια την μεσοβδόμαδα, απλά και μόνο για τους τύπους. Your opinion about the game of Wednesday. It's a very strong team, more level, better level, one level for our team, better level. And I don't know what did I tell you. For this team, it's very hard team, very strong team. It's not for this Liga, for Greek Liga. This team is two level of our Liga, and what is important, the play very good volley, the new experience for one strong game, and the preparing team for Aris. For me, this, maybe the club tell invest that they must win. Okay, the fight, the win, I don't know. But for me, my impression after first, look, I'm confused. After this, okay. It's very short time that I speak and for this game, for AEK. It's, I know and I'm very happy that no lost this game. The thing okay. For Turkish team, I tomorrow the team, okay. For this team. No, no. Ένα επίπεδο, η τουρκική ομάδα είναι ένα επίπεδο πιο δυνατή από εμάς. Γενικότερα είναι πολύ πιο υψηλό επίπεδο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε ουσιαστικά είναι μια καλή εμπειρία και μια καλή προετοιμασία για το παιχνίδι. I'm sure that our fans look at very, very good game and they look at big player here. Και θα διασκεδάσουν, θα ευχαριστηθούν οι φιλαθλοί μας, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Την Πέμπτη παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, έναν άξιο αντίπαλο. Αγωνιστήκαμε πριν 2 εβδομάδες εκεί και παρόλα τα προβλήματα φτάσαμε πάλι στο tie break. Ελπίζω ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε το σερί των δικών μας νικών. Πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα, είναι μια ψηλή ομάδα, πολύ δυνατή στο μπλοκ. Πρέπει να τους πιέσουμε στην υποδοχή και να χαλάσουμε με το σέρβις μας πολλές μπάλες ώστε να αναγκαστούν να παίξουν πιο αργές μπάλες και να έχουμε ελπίδες ώστε να μπορούμε να περάσουμε. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να βρούμε μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι μια γιορτή κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, τη δική μας καλή ψυχολογία, να παίξουμε ελεύθερα, έτσι ώστε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που θα έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά και εμείς οι ίδιοι να ξεκινήσουμε με μία νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.